Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di γίνει μπάτσος και θα το χτυπάμε το κεφάλι μας. Γιώργο! Καταστράφηκα, Κίκη μου. Καταστράφηκα. Γιατί κάνεις έτσι, για μια εβδομάδα είναι. Το είπε ο Βαρουφάκης. Τη Δευτέρα θα ξανανοίξουν οι τράπεζες. Το θέμα είναι ότι όταν ξανανοίξουν, στη θηρίδα μαζί σου θα έρχεται υπάλληλος. Και θα την ανοίγεις μπροστά του. Ωραία, και εσύ τι έχεις να φοβηθείς. Είσαι τρελή. Εκεί μέσα είναι όλα. Μη μου πεις. Πάνω-πάνω. Με το που την ανοίγει. Μα καταστράφηκες. Και ο Γιώργος δεν ξέρει καν ότι έχει θηρίδα. Πάψε. Ακούσατε. Αφήνουν τις γριές. Τι εννοείς. Τις ξαμολάνε. Αφήνουν τις γριές να μπουν στην τράπεζα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο. Όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν κάρτα, τους βάζουν μέσα στην τράπεζα να κάνουν αίτηση για να βγάλουν. Α, μάλιστα. Και τι μας νοιάζει εμάς. Θέλω να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δεν πάνε να κόψουν και το λαιμό τους. Μα να σου πω, τους βαρέθηκα όλους. Απαπαπα, τους χάθηκε η ψυχή μου πια. Αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Πω, πω, πω. Ούτε ένα καφέ δεν ξέρεις να φτιάξεις. Σαν απόπλημα είναι, σαν να κατούρισε ο γιος σου μέσα στον πρίκι. Λίγα τα λόγια σου για το γιο μου. Τι μέρα είναι σήμερα, έχω χάσει τις μέρες. Τρίτη. Τρίτη. Λοιπόν, έλα, παρατράβηξε το αστείο. Έχω χιλιάδες δουλειές. Λύσε με να φύγω και θα τα βρούμε. Σου μιλάω ζώων. Μη μου γυρνάς τον κόλο. Δεν θα βγω από εδώ μέσα. Θα μετανιώσεις πικρά κι εσύ και ο συνένοχος ο γιος σου. Δεν θα βγω από εδώ μέσα. Δεν θα βγεις. Μαγδά, Μαγδούλα, κάτσε να το κουβεντιάσουμε. Δεν το εννοούσα. Θα σε λιώσω καταραμένη. Αν σε πιάσω, θα σε θάψω. Μαγκές, γρήγορα μη μας πάρουν χαμπάρι από το σχολείο και μας πλακώσουν στο ξύλο. Νεκτάριε, εγώ λέω να γυρίσουμε δύο ταινίες. Η μία να είναι άμα βγει το όχι και η άλλη άμα βγει το ναι. Εντάξει, μαναράκι μου. Πάμε τώρα γύρισμα. Ξέρετε τι λένε στην πιάτσα. Ότι μετά το δημοψήφισμα θα γίνουν κι άλλες εκλογές. Τρίτη φορά θα ψηφίσουμε. Κάτσε τώρα. Κάτσε. Αυτό μου δίνει ιδέα για άλλο ταινιάκι. Τρεις φορές. Το έχω. Ο Σιριζέος θα πηδήξει τρεις φορές. Επικό. Αδικοχαμένος πας εδώ. Εσύ είσαι και το Χόλιγουντ.
Το ξέρω, μωρό μου. Έλα. Έλα, μην αργούμε. Πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Γυμνή μπροστά στην κάλπη. Σκηνή πρώτη, λήψη πρώτη. Καλημέρα σας. Εδώ θα σας τον ρίξω. Ποιον, ε? Τον ψήφο. Αναλόγως. Πώς σας λένε? Στην πιάτσα με φωνάζουνε 35 εκατοστά. Κόλασέ με, χρονιάρα μέρα. Εδώ ψηφίζω, κουκλάρα μου. Μισό λεπτό. Να τσεκάρω. Κατ! Πάμε τα κοντινά. Σήκω. Σήκω, μην κάθεσαι, να καθαρίσει το πορπαγκάζ. Έχει μέσα το DNA της. Τι έχει, δεν καταλαβαίνω. Το DNA της Μαρίτσας είναι παντού, σε όλο το πορπαγκάζ. Και πώς καθαρίζει το DNA? Μπόλικη χλωρίνη, το έχω δει σε ταινίες. Σήκω! Πότε θα την ελευθερώσουμε? Δεν είναι της παρούσης. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά τράβηξα και γαμώ τις φωτογραφίες. Πολύ ωραίες είναι. Είσαι αστέρι. Άπαπα, σε αυτή είμαι έσχος. Πέτα την. Πού είναι η κυρία Μαρίτσα να της δει? Μέσα είναι. Μαρίτσα! Εδώ κοίτα όμορφια στο ζευγάρι. Τους σας. Σκόρδα, σκόρδα. Για να δω. Σαν αλήθωρη είμαι. Πέτα την. Α, εδώ. Εδώ βγήκα πολύ ωραίος. Αυτή να μου τη βάλετε στο μνήμα. Φάει τη γλώσσα σου. Τι κουβέντες είναι αυτές? Πού είναι η κυρία Μαρίτσα? Μαρίτσα! Πού είναι η μάνα σου? Πολύ ευαίσθητη. Λίγο να σηκώσω τη φωνή μου. Μοναχοκόρη την έχεις. Μοσχαναθρεμένη. Λοιπόν, σας τις αφήνω. Δείτε τις με την ησυχία σας. Εντάξει. Εντάξει και τα κανονίζουμε. Νοντά, πώς θα βλέπεις για την Κυριακή? Άσε με, μωρέ. Μια χούντα μας χρειάζεται. Που σε Παπαδόπουλε. Μα να σου πω ώρες, ώρες κι εγώ. Έσυ χτίρι όλοι τους. Φασίνα! Ναι, είχα κάτι χρόνια να το πλύνω. Είσαι νοικοκύρης εσύ, μακάρι να σου μοιάζανε πολύ. Δεν βαριέσαι, ό,τι μπορώ. Καλή, με χλωρίνη το τρίβεις. Τι είχε, πανούκλα? Έτσι λίγο για τη μυρωδιά. Γιατί... Και γιατί κάνεις έτσι? Κι αν μας καταλάβει? Αν θερόμαστε φυσιολογικά, δεν θα καταλάβει τίποτα. Και αν την ακούσει να τσιρίζει? Πώς να την ακούσει από το υπόγειο με τέτοια ηχομόνωση? Άσε που την έχω σε καταστολή. Τι της έχεις κάνει? Τι σου είπα? Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Γιαγιά, είσαι για κάρτα, είσαι? Έλα, να σε βοηθήσω. Να είσαι καλά, παλικαράκι. Έλα.
Κάτσε εδώ και θα σε φωνάξει ο διευθυντής. Ο Θεός να μου κόβει χρόνια. Καταραμένα γυρατιά. Χαμός γίνεται στα βενζινάδικα. Ιουρές, από εδώ μέχρι την Κόρινθο. Σα δεν τρέπονται λιγάκι. Λαός είμαστε εμείς. Με το παραμικρό να τρέχουν στα βενζινάδικα και στα σούπερ μάρκετ. Λες και θα τελειώσει τα χαρτιά υγείας. Ντροπή. Ντροπή. Εσείς έχετε βενζίνη. Το φουλάραμε από την Κυριακή. Και να σου πω κάτι. Στην τελική δεν σώζεσαι με παραπάνω γάλατα. Όλοι χαμένοι είμαστε. Αλίμονο σε όποιον δεν έχει υπόγειο. Τι έπαθες, ρε. Παραπάτησα. Τι είπες τώρα, δεν κατάλαβα. Τι είπες για υπόγειο? Ξέρεις για τα υπόγεια? Άσε με μένα. Εσύ τι ξέρεις? Για να μην μας ακούνε! Χαμήλωσε το λίγο! Για λέγε. 440 υπόγεια καταφύγια σε όλο τον πλανήτη. Το μεγαλύτερο στη Βραζιλία. Μόλις ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος, εκεί θα τρέξουν οι πλούσιοι και οι ισχυροί. Bill Gates, Vladimir Putin, Kim Kardashian. Κοροϊδεύεις? Και δεν το λέω εγώ. Το λέει το κρασί. Ποιο κρασί, ρε Μάγδα? Νομίζω ότι είμαι σουρωμένος. Για να τελειώνουμε. Εσύ όταν μίλησες για υπόγειο, εννοούσες αυτά τα υπόγεια, τα καταφύγια. Τσιμουδιά σε κανέναν. Χαζίμε, να με βρούσε κανένα χαντάκι. Ε, δεν παίζουμε με αυτά. Τι έχεις πάθει, ρε εσύ? Αντώνη! Δεν είναι καλά ο Αντώνης. Αυτά τα Capital. Τα Capital Control. Ναι, αυτά το τζακίσανε. Ήμουνα που ήμουνα. Τα Capital τον αποτέλειωσαν. Άντε, πήγαινα να ανοίξει τα μου, άντε. Δεν μου λες. Θα ερεμήσεις νεϊού. Σου ζητώ συγγνώμη, δεν το θέλω. Καλώς το γαμπρό! Ω, τώρα είμαστε κομπλέ. Καλώς το αγοράκι μου. Δεν έχεις το κλειδί σου? Το ξέχασα. Τα έχω χαμένα. Φυλάξεις τη μανούλα. Δεν είμαστε για φιλιά, μαμά. Πρέπει να σας πω, έχει γίνει κάτι. Οχ! Τι έπαθες? Το νεφρό μου. Εκεί που πιάνεις δεν είναι χολή? Στη χολή με χτυπάει. Αντών! Μου πέρασε. Για πες εσύ, τι έχει γίνει? Είναι εντελώς κουφό. Η Μαρίτσα, η πεθερά μου, χάθηκε. Μην μου δίνει τη σημασία. Τι χάθηκε, ρε, τι εννοείς? Χάθηκε! Την Κυριακή το βράδυ μετά τον Αραβόνα δεν γύρισε σπίτι. Δεν γίνεται να χάθηκε. Καλά σου λέει ο τάτας. Βελόνα είναι και χάθηκε. Ψάξετε καλά. Ο πεθερός με έχει βάλει το κασά να ψάχνει. Στην αστυνομία δεν έχει πει τίποτα. Μπράβο του. Θέλω να πω, μη γίνει σκάνδαλο. Θα βρεθεί, μωρέ. Εγώ έχω πάθει μεγάλο κλακάζ. Εσάς ψύχρεμους σας βλέπω. Ψύχρεμους? Μας βλέπεις εμάς ψύχρεμους? Η καρδούλα μας το ξέρει. Εντάξει, εσύ δεν τυχόνευες κιόλας. Γιατί με χώρα δικίνη. Σκύλα ήτανε. Μίλα τάτα. Κακόψυχη. Πες τα τάτα. Αλλά όχι και να χάθει. Ή όχι βέβαια. Εγώ τώρα μέσα μου σπαράζω. Θέλω να βάλω τις φωνές. Χαλάρωσε, μωρή, πρωί-πρωί. Όχι, θέλω να βάλω τις φωνές. Πού είσαι, Μαρίτσα? Πού είσαι, Μαρίτσα? Δεν την έχει δει κανείς. Το κινητό της είναι κλειστό. Λες και την απήγα κανεξωγήινη. Δεν παίζουμε με αυτά. Καλά σου λέει. Γιατί αποκλείσω ότι μπορεί να την πήραν εξωγήινη? Ρε μάνα, πας καλά. Πώς θα αποκλείσει αυτό με τόση σιγουριά? Για πειραματώσω. Να τη μελετήσουν. Αργότερα πάρτε τον πεθερό μου κανένα τηλέφωνο, είναι στις μαύρες του. Όχι τηλέφωνο. Θα πάμε να τον δούμε. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε να δούμε τον συμπέθερο. Να του συμπαρασταθούμε. Έλα μέσα που σε θέλω. Όχι, ρε. Χώρα πάμε. Χώρα σου. Ρε τη Μαρίτσα. Μήπως πήγε σε τίποτα συγγενής? Δεν έχει κανέναν. Πώς δεν έχει κανέναν? Αγριόχορτο ήταν και φύτρωσε. Δεν ζει κανένας. Είναι και μπερδεμένη ιστορία. Η Νεφέλη μου είχε πει ότι η γιαγιά της ήταν Εβραία. Τι? Ρεβέκα τη λέγανε. Αλλά γενικά δεν το πολύ λένε. Τι είπες τώρα? Μη με κοιτάεις έτσι, ρε, τρομάζω. Η Μαρίτσα είναι κόρη Εβραίας. Εσύ τι ζόρι τραβάς? Οι Εβραίοι είναι που δεν τρώνε κρέας. Ή τους μπερδεύω με τους μασόνους? Έλα, γιαγιά. Σειρά σου. Ευχαριστώ, πουλάκι μου. Δώσ' μου την ταυτότητά σου. Μισό λεπτό, πουλάκι μου.
Τι είναι αυτά, την ταυτότητά σου θέλω. Και ένα λογαριασμό. Δεν τον αναγνώρισες. Ο μπαμπάκας σου είναι. Κυρία Γιωβάνη. Εγώ μόλις την είδα, αμέσως είπα ο κύριος Πιερουτσάκος. Φτιστός ο Στάθης. Το γερμανό δεν το ξέρω. Πάντως είναι της Γκεστάπο. Μην ανησυχείς. Δεν την έχω δείξει πουθενά. Δεν είναι ο πατέρας μου. Άρα δεν έχεις πρόβλημα να βγεις στο ίντερνετ. Φωνάξω την αστυνομία. Δηλαδή τον άντρα μου. Κάτσε, σπίτι είναι. Τι θέλεις. Ξέρεις τι θέλω. Ορίστε, το κλειδί της θηρίδας μου. Θα κατέβει. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Καλή διάθεση να υπάρχει. Κι εγώ, από καλή διάθεση, δεν θα την κυκλοφορήσω τη φωτογραφία. Πού τη βρήκες. Ο άντρας μου είναι μπάτσος. Hello. Α, θα σας καταγγείλω. Και ποιος θα βγει χαμένος. Εμένα θα με κατηγορήσουν για εκβιασμό. Αλλά εσύ, γιος Γερμανοτσολιά. Ξεχνάς ότι το Γενάρη είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μήπως το ξανασκέφτεσαι. Και πώς ξέρω ότι δεν έχεις κι άλλα αντίγραφα. Είναι η μοναδική. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου. Της τιμής σου. Μη με βλέπεις πως κατάντησα. Οι περιστάσεις με ανάγκασαν. Λοιπόν, το ξανασκέφτηκες. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Όχι, γλυκούλη μου. Μπορώ. Α, στην φωτογραφία. Θα με σκοτώσω. Τίστη, άφησέ με. Τίστη, να σε πνίξω. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι. Εσύ να ντρέπεσαι. Είναι δικιά μου η θηρίδα. Έχω κάθε δικαίωμα να πάω στη θηρίδα μου. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν την τρίτη ηλικία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάμε στην αστυνομία. Δεν θα γίνουμε βούκινο. Άσε που όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο, η εξαφάνιση της μάνας σου μπορεί να μας είναι λαχείο. Θες να με τρελάνεις. Θα το εκμεταλλευτούμε πολιτικά. Θα πούμε ότι την απήγαγαν για τις πεποιθήσεις της. Δεν σε πιστεύω, ρε μπαμπά. Η μαμά τι έχει απογίνει δεν σε νοιάζει καθόλου. Καρδούλα μου το ξέρει. Ουε κι άλλη μονό της μόλις τη βρω. Τι κάνεις για να τη βρεις. Έχω βάλει το χαζόν και ψάχνει. Σωθήκαμε. Ξέρει να διαβάζει τα χνάρια. Να τον δεις το κυνήγι. Μανούλα! Για να βρεις και αγριογούρουνο, όχι τη μαμά. Δεν διαφέρει και πολύ. Ντροπή σου. Κολλάει τα αυτή του στο χώμα και αφουγκράζεται. Δεν είναι Ινδιάνος. Σαν πολύ την έξυπνη δεν μου παριστάνεις. Θα μου πεις τώρα εσύ τι είναι ο Χασάν. Εγώ τον έπασα στο σπίτι μου. Εγώ του δώσα να φάει. Κύριε Σπυρό. Κύριε Σπύρο. Εδώ εσύ. Πολύ ώρα. Δεν σε είδα. Τι θες. Ήθελα να σου πω... Κι εγώ άμα μπορώ να κάνω κάτι για να βρεθεί η κυρία Μαρίτσα. Σαν τι μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρω. Τότε τι μου λες αυτή τη στιγμή. Πάντως ό,τι χρειαστεί, πες μου. Καλά. Θα το έχω υπόψη μου. Πάω εγώ τώρα. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Έχεις κανένα νέο. Είμαι σε καλό δρόμο. Το καθυστερείς. Σε είχα για ποιος βέλτο. Μα απογοητεύεις κι εσύ. Έγραψα δύο λόγια. Για όταν μας συλλάβουν, εγώ λέω να μην μιλήσουμε χωρίς δικηγόρο. Ρε Αντώνη, έχεις καταντήσει όμως ιδέα. Γιατί να μας συλλάβουν. Έγραψα τον επικίδιο που θα εκφωνήσω στη Μαρίτσα. Πέθανε. Για όποτε. Θα εκφωνήσει επικίδιο. Έτσι θα ρίξουμε στάκτη στα μάτια όλων. Η τελευταία που θα υποπτευτούν θα είμαι εγώ. Εγώ. Εσύ από πού και ως πού. Γιατί να σε υποπτευτούν. Μια καλή μέρα και μια καλή νύχτα έχεις μαζί της. Αυτό να μου πεις. Άκουμε λίγο. Ωχ, Παναγία μου. Τέτοιες στιγμές. Συγγνώμη, ένα σκόπο στο λαιμό. Τέτοιες στιγμές αναπολώ το Μένανδρο. Τον ποιον, ναι. Το Μένανδρο, αρχαίος ποιητής. Δεν τον ξέρουνε. Πρέπει να τους πω ποιος είναι. Τέτοιες στιγμές αναπολώ τον αρχαίο πασίγνωστο ποιητή Μένανδρο. Ως χαρή ένα άνθρωπος,
Όταν άνθρωπος... Τι λες, μωρί, σε ποιους απευθύνεσαι, ε? Έχεις δίκιο. Το target group είναι καράβλαχοι. Πού να τα καταλάβουν τα αρχαία. Θα ξεκινήσω αλλιώς. Λιβερό καθήκον με καλή. Στο τελευταίο κατεβόδιο της αγαπημένης μας Μαρίτσας. Μαζί με το σύζυγό της Σπύρο, δημιούργησαν μια θαυμάσια οικογένεια. Το πώς θα κρατηθώ εδώ και δεν θα βάλω τα γέλια, τέλος πάντων. Μια θαυμάσια οικογένεια. Με καρπό αγάπης, την κόρη τους Νεφέλη. Ένα ξεχωριστό πλάσμα. Γνωστή σε όλους σας. Και με ποιους δεν έχει πάει το πορνίδιο που ανάθεμα την ώρα που στραβώθηκε ο γιος μου. Ρε Μάγδα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πού είχα μείνει. Άρα. Μια θαυμάσια οικογένεια. Γεμάτη ζωντάνια και όνειρα. Υπόδειγμα της μικρής μας κοινωνίας. Καλά, εδώ θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Δεν θα μιλήσω για το κοινωνικό της έργο. Δεν θα μιλήσω ούτε για τις ρουφιανιές της. Πρέσβυρα κουτσομπολιού. Ανακατόστρα. Αντροχωρίστρα. Ρε Μάγδα! Άσε εμένα τα βγάλω από μέσα μου. Εγώ λέω να μην πεις τίποτα. Το ψάρι στα χείλη μου ψήσε και εμένα και του παιδιού μου. Φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Άκου το φινάλε. Ώρα καλή σου, Μαρίτσα. Στο καλό, γλυκιά μου συμπεθέρα. Να πω ολόκληρο συμπεθέρα. Ή να με πνίξει το κλάμα στο συμπεθέ. Να μην πω τώρα, ε. Δεν ξέρω, κάνε ό,τι θες. Κοίτα λίγο, κοίτα με, κοίτα. Πρώτη βερσιόν. Στο καλό, γλυκιά μου συμπεθέ. Δεύτερη βερσιόν. Στο καλό, γλυκιά μου, συμπεθέρα. Ποιο γράφει καλύτερα. Δεν έχω ιδέα. Εσύ γιατί κλαις. Συγκινήθηκα, τέτοια λόγια. Αλήθεια. Ήμουν καλή. Λες τελικά να συγκινηθώ κι εγώ. Μπορεί. Εξαρτάται από το timing. Κλαίω και για τη φυλακή που θα πάμε. Άντε πάλι, ίδιες μπουρδες, γιατί να πάμε φυλακή. Τι κάναμε. Ρε Μάγδα, έχεις παλαβώσει. Τι κρατάμε όμηρο. Δεν το σχεδιάσαμε, προέκυψε. Τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι. Θα πρέπει να γράψουμε και κάτι στο Facebook. Χριστέ μου! Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Συγγνώμη. Το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, εντάξει, θα το κοντρολάρω. Ναι, ναι, κάθε φορά που ακούγεται ένα κουδούνι, ένα τηλέφωνο. Συγγνώμη. Ποιος είναι? Μεταφορική. Μεταφορική, ορίστε. Έχεις να φοβηθείς τίποτα από τη μεταφορική? Τίποτα απολύτως. Στο καλό να πάτε! Τι είναι αυτό? Δώρο για τα παιδιά. Πρέπει να είναι το πλυντήριο που τούταξε του Πετράκη ο νονός του. Α. Να πούμε του παιδιού να έρθει να το πάρει. Ντύσου, πάμε στο συμπέθερο. Εγώ λέω να μην έρθω. Τι να βάλω? Πού την έχεις? Τι πράγμα? Λέω! Πού την έχεις? Για ποια μίλας? Όπα, 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 όπα! Ψυχραιμία! Όλα καλά! Μάζεψε τον περιστροφό. Θέλω να συνεννοούμαστε οι δυο μας. Εντάξει? Εντάξει. Όχι. Δεν θα λες εντάξει. Πες αυτό που σου έρχεται να πεις. Τι μου έρχεται? Τι σου έρχεται να πεις αθόρμητα όταν θες να πεις εντάξει? Τι σου έρχεται να πεις? Δεν ξέρω. Για βόλ! Δεν σου έρχεται να πεις, α? Για βόλ! Δεν σου έρχεται στο στόμα. Για βόλ! Έτσι, μπράβο! Καλύτερα να είμαστε ξεκάθαροι δυο μας. Εντάξει? Για βόλ! Ελπίζω να την έχεις ζωντανή. Ποια? Μη μου παριστάνεις τον ανήξερο! Θα σε τσουβαλιάσω! Ζωντανή την έχω! Τι γυρεύεις, Λυτρά? Ακούμε προσεκτικά. Μέχρι αύριο το πρωί θα έχεις αφήσει τη Μαρίτσα ελεύθερη. Τη Μαρίτσα? Σου εύχομαι να μην έχεις πειράξει ούτε τρίχα της. Δεν αστειεύομαι και θα το καταλάβεις πολύ σύντομα.
Παππού. Γύρισε καταραμένη. Τη μάνα μου λες. Όχι. Μην τη λες καταραμένη. Να σου πω, έχεις από αυτή την αρρώστια που τρέμουν τα χέρια σου. Ναι, έχω Πάρκινσον. Ωραία. Κράτα αυτό. Μην κόψει μπεσαμέλ. Δεν μου λες. Την Κυριακή το δημοψήφισμα. Αυτή την Κυριακή είναι. Δεν θυμάμαι. Έτσι μου είπε ο πατέρας σου. Χαμότο. Και έλεγα να πάμε για μπάνιο. Τι ώρα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί γίνεται το δημοψήφισμα. Κάτι άκουσα, αλλά δεν θυμάμαι. Είναι για το βασιλιά. Το βασιλιά πιάνω κράτος. Είναι για να γυρίσει ο βασιλιάς. Γιατί, πού έχει πάει. Βρήκα κι εγώ το ζωντόβολο να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι για βασιλιά το δημοψήφισμα. Νομίζω είναι για να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε στην Ευρώπη ή θα πάμε σε άλλη. Αυτή. Σε άλλη Ήπειρο. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Πού θα πάμε δηλαδή, στην Αφρική. Ρε παππού, δεν ξέρω. Εσύ τι θα ψηφίσεις, ναι ή όχι. Και ναι και όχι. Γίνεται αυτό. Καλή θέληση να υπάρχει. Εσύ τι θα ψηφίσεις. Μπορεί και αν πάω. Τι ώρα είπαμε ότι είναι. Γρήγορα μπες να κλείσω. Τι συμβαίνει. Κινδυνεύω, μπες γρήγορα. Ηρέμησε. Όλοι το ξέρουμε ότι ο Νεκτάριος δεν στέκει στα καλά του. Ναι, αλλά το μάτι του γυαλίζει. Με απείλησε. Καλά. Θα τον βρω και θα του κάνω σύσταση. Όχι, θα έρθει και θα με κάψει ζωντανό. Είσαι σίγουρος ότι σου είπε Μαρίτσα. Ναι. Μια τρίχα μου λέει της Μαρίτσας να πειράξεις. Το κουφό είναι ότι εγώ δεν ξέρω καμία Μαρίτσα. Μία Μαρίτσα υπάρχει στην περιοχή. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι κάτι δεν πάει καλά. 240 κύριε σύνταξη και 30 επικουρηθείς. Να το δώσω αυτό. Όχι. Και να έχεις λεφτά στους διεκτικούς, σε νοιάζει. Σε νοιάζει. Να είμαστε στο ευρώ και να μην έχεις λεφτά στους διεκτικούς. Όχι. Ό,τι πρέπει να έχεις και να έχεις λεφτά που χρειάζεται. Να μην δίνουμε λόγο σε κανένα. Άρα στο κουράγιο σου. Συμπέφερε. Καλώς τους. Τι ήταν αυτό. Τι κακό μας βρήκε. Περάστε, περάστε. Έφερα λίγα σιροπιαστά. Δεν ήξερα σε τέτοιες περιπτώσεις. Για σιροπιαστά είμαι εγώ. Έχεις δίκιο, συμπέφερε. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Τι να σας προσφέρω, λυπική σμαρό. Τι να μας προσφέρεις. Είμαστε εμείς για να μας προσφέρεις. Τη Μαρίτσα μας μπορείς να μας την προσφέρεις. Ας έπαιρε, συμπεφέρα. Σε ρωτώ, τη Μαρίτσα μας μπορείς να μας την προσφέρεις. Αχ, μόνο ο Θεός τώρα πια. Μη μου λες τέτοια. Πού βρίσκονται οι έρευνες. Προς το παρόν δεν έχω ανακατέψει αστυνομίες. Και έπραξες άριστα. Άριστα. Αντώνη μου. Άριστα. Δεν ξέρω τι να βάλω με το νου μου. Ποιος να θέλει να της κάνει κακό. Οι πάντες. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλές αντιπάθειες, συμπεφέρα. Αλλά όχι και να τη σκοτώσουν. Ποιος είπε ότι τη σκοτώσανε. Ξύλο, Χριστιανέ μου. Ζωντανή είναι η γυναίκα. Έχω βάλει με το μυαλό μου όλα τα ενδεχόμενα. Εμένα με ενδιαφέρει που βρίσκονται οι έρευνες. Δεν μιλάς, συμπέθερε. Τι να μιλήσω και τι να πω. Το έχει πάρει πολύ βαριά ο Αντώνης. Λέξη δεν του παίρνεις. Τι ήταν αυτό. Ποιο. Ο πατέρας σου φώναξε. Σπύρο. Αποκλείεται. Για δες καλού κακού. Πάλι Σπύρο, Σπύρο! Κι εγώ σαν κάτι να άκουσα. Ναι, ναι, για κοίτα, γιατί όσα δεν φέρνει ώρα, τα φέρνει ο χρόνος. Γιατί το κάνεις αυτό, θέλεις να ψηλιαστεί τίποτα, παιδί μου. Δεν το κάνω επιτέλους. Κακομοίρα μου. Εξαιτία σου, θα καούμε. Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, φέρ σου φυσιολογικά, γιατί μα... Κοίτα. Όλα στο χέρι. Τι δαντέλα είναι αυτή. Χρυσοχέρα η Μαρίτσα. Πώς είναι ο παππούς. Ιδέα μας ήταν, κοιμάται. Τι να κάνει κι αυτός. Του το φύλαγε ο Θεός τα τελειώματα το πικρό το ποτήρι. Ποιο πικρό ποτήρι. Για τη Μαρίτσα. Αμπά, δεν τυχόνευε. Ούτε αυτός. Συμπέδερε, δεν σε βλέπω καλά. Καλά δεν με λες. Τον έχει πάρει πάρα πολύ από κάτω. Θες να φύγουμε, Πάμε, θέλει να φύγουμε. Δεν είναι καλά. Κατέρευσε, Αντώνης. Κατέρευσε με αυτή την υπόθεση. Τον Αντώνη που ξέρατε, ξεχάστε τον. Έλα, σήκω τώρα. Άντε, γι' αυτό λοιπόν, συμπέθερε, σ' αφήνουμε παρέα με τον πόνο σου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ναι. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθαμε. Κάτσε, Αντώνη. Κουράγιο, συμπέθερε. Προχώρα, Αντώνη. Καλό μας βράδυ, συμπέθερε.
θα ξαναβγείς από το σπίτι, τελείωσε. Θα είσαι σε κατοίκον περιορισμό. Τι είναι αυτά? Πού πήγε το πλυντήριο? Θα το πήραν τα παιδιά. Πότε ήρθαν, ήσουν εδώ? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάτι μου βρωμά εδώ. Α! Μας πιάσανε! Πάψε, κρουσούζι! Πεινάω! Πώς το έμαθες? Αυτό σε απασχολεί? Δεν θα δηλώσει την εξαφάνιση? Δεν θέλω να δημιουργηθεί σκάνδαλο. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Πολύ ήρεμο σε βλέπω. Σοβαρολογείς? Δύο μέρες έχω να κοιμηθώ. Στον καναπέ τη βγάζω. Πες μου τις κινήσεις της την Κυριακή. Τίποτα το ιδιαίτερο. Το πρωί πήγαμε στη σχολική γιορτή, ήσουνα. Μετά είχε κανονίσει κομμωτήριο. Το βράδυ είχαμε τον Αραβώνα. Στον Αραβώνα έγινε τίποτα περίεργο? Αφού δεν μπλακωθήκαμε με τα συμπεθέρια για τα πολιτικά. Μαζί δεν ήσασταν συνέχεια? Εγώ κάτσα και με κάτι φίλους. Χορέψαμε, καταλαβαίνεις. Α, σε μια στιγμή τη θυμάμαι να πηγαίνει στην τουαλέτα μαζί με τη Χαρούλα, την κομμώτρια. Το βράδυ πώς γυρίσατε? Εγώ έμεινα να πληρώσω, γύρισα μόνος μου. Υπέθεσα ότι κάποιος τη γύρισε. Σπύρο, άκουσε με. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Μαρίτσα μπορεί να κινδυνεύει. Έσχος, δεν τρώγεται. Ανάλατο, τι έχει? Τα κέρατά του. Ο Αντώνης δεν ξέρει τι έχεις κάνει, ε. Να σου φτιάξω μια μελέτα. Κρυφά το οργανώσατε με το γιο σου, ε. Βούλωστε επιτέλους. Πάντως να μάθεις, Μπυρίμπα, θα σου χρειαστεί στη φυλακή. Για ποιο λόγο να πω στη φυλακή? Κάτσε και να κατουρηθώ από τα γέλια. Πιστεύεις ότι θα τη βγάλεις καθαρή με τη μαλακία που έκανες? Είναι πολύ πιθανό. Ότι δηλαδή θα σε συγχωρήσω και δεν θα σε καταγγείλω. Να με καταγγείλεις από πού? Από τον άλλο κόσμο. Α, πες μου ότι θα με σκοτώσετε. Να λολαθώ! Είναι μια σκέψη. Πώς θα με σκοτώσετε, μωρή? Με τι? Θα με πυροβολήσετε? Θα ακουστείτε σε όλη τη γειτονιά. Γίνεται και θόρυβα. Πες μου ότι έχετε και σιγαστήρα. Μουρλανέ με! Ας έρθει εκείνη η ώρα η καλή. Μάλιστα, θα με σκοτώσετε. Mm. Και μετά το πτώμα τι θα το κάνετε? Πάντως δεν θα το βγάλουμε και σε λαϊκό προσκύνημα. Γιατί ανοίξαμε τέτοια μακάβρια κουβέντα? Θα με θάψετε. Μήπως είσαι υπέρ της αποτέφρωσης? Όχι. Έναν τάφο τον δικαιούμαι και τον απαιτώ. Θα το έχω υπόψη μου. Αχ, καψερή. Τι νομίζετε ότι είστε, γκάνγκστερ? Το βρακί σου δεν ξέρεις να πλύνεις. Α, τώρα που πες βρακί. Σου φέρα να αλλάξεις. Βάλε το άπλυτο στο σακουλάκι. Θέλεις να μου γίνεις και εγκληματίας? Έχε χάρη που έχω δεμένο χέρι και το γλιτώνεις το φάσκελο. Απαξιώ να σου απαντήσω. Βοήθεια! Πάψε, δεν μπορώ τις φωνές. Σώστε με, βοήθεια! Άδικα σκούζεις. Δεν έχεις καμιά ελπίδα να σ' ακούσει κανείς. Άλλοι λένε ότι τη βούτυξε σπήρα Ουκρανών. Και άλλοι ότι πήγε από μόνη της στην Αθήνα για να ζήσει την Dolce Vita. Έννοια σου και δεν χάνει τη Μαρίτσα. Δεν ξέρω, ακούγονται πολλά. Εγώ και η κίτσα μου κοιτάω το σπίτι μου και τη δουλειά μου. Για καλά κάνεις. Μη μου τα πάρεις πολύ. Ίσα να φύγει ψαλίδα. Μη μιλάς, θα σπάσει μάσκα. Τι στα κομμάτια θέλει αυτός? Ποιος είναι? Μη μιλάς. Γεια σας, κύρθα. Καλώς τον κύριο αστυνόμο. Τι μου κάνεις? Τι να κάνω? Και κίτσα, τι χαμπαριά. Κολλός. Μη μιλάς. Πώς από τα μέρη μας? Πες μου ότι ήρθες για χαλάου, α. Όχι δα. Τρέχω την υπόθεση της Μαρίτσας της Καψαμπέλη. Θα βρεθεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα βρεθεί. Ήταν πελάτησά σου, ε. Βέβαια. Όταν δεν πήγαινε κομμωτήριο στην Αθήνα, εδώ ερχότανε. Εσύ πότε την είδες τελευταία φορά? Εγώ δεν την είδα τελευταία φορά. Δεν ήρθε εδώ την Κυριακή? Την Κυριακή, ναι, ήρθε. Κι ήσουνα και στον Αραβώνα. Ήμουνα. Πώς δεν ήμουνα? Αλλά τι, μόνο εγώ? Όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς.
Μου είπαν ότι κάποια στιγμή πήγατε μαζί στην τουαλέτα. Σε παρακαλώ, κύριε Στενόμε, τι είναι αυτά τα υπονοούμενα? Τι με πέρασες, καμιά ανώμαλη? Με παρεξήγησες. Εννοώ ότι πήγες στην τουαλέτα την ίδια ώρα που είχε πάει και η Μαρίτσα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν πάω σε ξενή τουαλέτα. Είμαι πολύ σιχασιάρα. Ναι, αλλά σε είδανε. Δεν ολοκλήρωσα. Είμαι πολύ σιχασιάρα, αλλά άνθρωπος είμαι. Ήπια τρεις μπύρες. Πόσο να κρατηθώ? Μαρούλα. Σιωπήεση. Άρα λοιπόν πήγες στην τουαλέτα. Τώρα που το θυμάμαι, έτσι θα μπα. Πήγα τουαλέτα. Ναι, ήταν πολλοί κόσμος. Γυναίκες πολλές, ναι. Πρέπει να ήταν και η Μαρίτσα. Γυναίκες πολλές, ποιες δηλαδή? Μη χειρότερα. Καλέ, εγώ έσπαγε η φούσκα μου. Θα κοίταζα ποιες άλλες είναι μέσα. Τη Μαρίτσα δεν τη θυμάσαι? Τη Μαρίτσα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Την κουμπάρα σου τη Μάγδα θυμάμαι, αμυδρά. Ξέρεις, το θέμα είναι ότι την είδανε τη Μαρίτσα να μπαίνει στην τουαλέτα, αλλά δεν την είδανε να βγαίνει. Γιατί να μείνει εκεί, δεν το νομίζω. Πολύ μου τα κόβει. Σταμάτη την γκρινιά. Αν θυμηθείς το οτιδήποτε, τηλεφώνησέ μου. Βεβαίως. Και μακάρι να θυμηθώ. Αλλά δεν πρόκειται. Άντε, καλό απόγευμα. Στο καλό. Τα φιλιά μου στη Σοφία. Η κίτσα μου. Αγάπη μου. Συγχώρεσέ με, το κακό που σου έκανα. Τι που κάνες καλέ? Αυτή την Κυριακή λέμε όχι στην υποταγή. Όχι στην υποτέλεια. Όχι στην υποδόλωση. Κουμπάρα. Όχι στον εκβιασμό. Εσύ μας έλπες τώρα. Αυτή την Κυριακή λέμε. Κουμπάρα μου, τι γίνεται? Όλα καλά? Όχι. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Εσύ τα δικά σας. Κανένα νέο από τη συμπεθέρα σου? Ποια συμπεθέρα μου? Τη Μαρίτσα, έχεις κι άλλη? Δεν έχω. Ούτε άλλη συμπεθέρα έχω, ούτε νέα της Μαρίτσας έχω. Γι' αυτό είμαι έτσι χάλια. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Το κρύβω όσο μπορώ. Εσύ που τα μάθες? Ήσασταν φίλες, Αχώριστες. Σου λέγε τα μυστικά της? Τα πάντα. Αλλά δεν είχε μυστικά. Τι μυστικά να έχει η Μαρίτσα? Άκουσα κάτι. Ότι δεν τα πηγαίνατε και πολύ καλά. Εγώ με τη Μαρίτσα. Εγώ με τη Μαρίτσα. Τι κακός που είναι ο κόσμος. Πότε την είδες τελευταία φορά? Να σου βγάλουν το μάτι, να σου ρίξουν τη χολή τους. Το βράδυ του Αραβώνα. Έφυγε έτσι ξαφνικά, ούτε πρόλαβα να τη χαιρετήσω. Και πού πήγε? Δεν είδα. Όρκο δεν παίρνω. Είπανε ότι πήγε, λέει, στο ATM να σηκώσει λεφτά. Μες στη μαύρη νύχτα. Η Μαρίτσα ήταν πάντα μες στα κυκλώματα. Είχε πληροφορίες ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Και δεν είπε τίποτα σε κανένα. Ούτε στον άντρα της. Αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα ξέρω. Είναι δικά τους. Οικογενειακά δεν ανακατεύομαι. Έχει μια λογική αυτό που λες. Δεν έχει. Αυτό συνέβη. Η Μαρίτσα πήγε κρυφά από όλους να σηκώσει λεφτά. Μπορεί να έπεσε θύμα ληστείας. Αυτό δεν ήθελα να βγει από τα δικά μου χείλη. Έκανε την ανάληψη. Την παρακολουθούσανε, δεν θέλει και πολύ ο κόσμος, είναι σε απόγνωση. Τη αρπάζουν τα λεφτά, τη ρίχνουν στο πηγάδι. Ποιο πηγάδι? Το πηγάδι, καλέ. Έτσι που λέει ο λόγος. Η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλη τροπή. Μπράβο σου. Εσύ το λες, όχι εγώ. Εσύ μετά τον Αραβώνα δεν την ξανάδες. Την είδα. Πότε? Το βράδυ, στο όνειρό μου. Μου λέει, Μαγδούλα, μην ανησυχείς, καλά είμαι. Μη με ψάχνετε. Όταν θελήσω, εγώ θα επιστρέψω. Μη με ψάχνετε. Αυτό το τόνισε. Περίεργη υπόθεση. Ο κουμπάρος. Βγήκε κι αυτός μια βολτίτσα. Όχι, λέω πώς τα πάει. Ερείπιο είναι. Ερείπιο, πώς να τα πάει. Δεν είναι και λίγο να χάνει συμπεθέρα? Μη σου τύχει, έχεις χάσει συμπεθέρα. Δεν έχω συμπεθέρα. Ακόμα καλύτερα. Ξέρεις τι λένε οι Κινέζοι. Έχεις συμπεθέρα να τη χαίρεσαι. Δεν έχεις να χαίρεσαι. Άντε, γεια. Μη σου τύχει. Σμαρό! Εδώ είσαι. Πού να είμαι. Άγρυπνος φρουρός στο προσκεφάλι του. Πώς δεν το σκεφτήκαμε από την αρχή, ρε Σμαρό? Μόνο ένας ξέρει που είναι η Μαρίτσα. Ο διάβολος. Η κολλητή της, η Τόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρει αυτή. Η Μαρίτσα κατούραγε και τηλεφωνούσε στην Τόνια να της το πει. Εγώ αυτήν δεν την ξέρω ούτε στη φάτσα. Δεν την είχε φέρει εδώ. Λες και έχουμε ψώρα. Ούτε εγώ την έχω συναντήσει. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Πώς τον κόρακα θα τη βρούμε? Κάπου θα είναι γραμμένο το τηλέφωνό της. Πού να είναι η ατζέντα της Μαρίτσας? Δεν υπάρχει, Τόνια. Ρε, μάνα μέσα στο σπίτι.
Πού το βάλετε το πλυντήριο? Ήθελα να δω αν χωράει το δικό μου αυτοκίνητο. Πάρε με μόλις δεις το μήνυμα. Έχει γούστο να το κατεβάσαμε. Το κλειδώνουν, λες και κρύβουν κανένα θησαυρό.